Μέχρι εκεί όμως. Γιατί δεν είναι συμβαλόμενο μέρος στη σύμβαση του Μοντεγκομπέη. Άρα η Τουρκία μπορεί να επικαλείται διάφορα πράγματα. Βέβαια θα πρέπει να ακολουθεί και τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν. Παραδείγματος χάρη είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των τρίτων χωρών. Όπως εδώ στην περίπτωση, το ξεχνάμε αυτό πολλές φορές, στην περίπτωση της Κυπριακής ΑΟΣ, μπορεί να λέει ότι θέλει η Τουρκία τη μία πλευρά. Την ίδια στιγμή όμως τα δικαιώματα που παραβιάζει εμπίπτουν μέσα στις υποχρεώσεις που έχει να σέβεσαι τα δικαιώματα του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Θέλω να έρθω τρία βήματα πίσω, αν τα μέτρησα καλά. Είπατε μια πολύ ωραία λέξη, λέξη φέρουν ζωή. Μιλήσαμε για την αρχή, στην αρχή και μου είπατε για τις νησίδες που μπορούν να φέρουν ζωή. Άρα η βραχονησίδα Χ, η οποία αυτή τη στιγμή δεν κατοικείται, μπορεί εν δυνάμει να κατοικηθεί. Αυτό προσμετράται ή χρειάζεται κάτοικος επάνω? Δηλαδή θέλω να πω, το φέρω ζωή σημαίνει φέρω αυτή τη στιγμή που συζητώ την υπόθεσή σας, κύριε, στη Χάγη, ή φέρω ζωή έχει τη δυνατότητα να φέρει ζωή σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέξει κάποιος να εγκατασταθεί? Συνήθως είναι καλό εάν δημιουργηθεί μια, κατά την γένεση της διαφοράς, η ζωή αυτή να υπάρχει. Μάλιστα. Να μην είναι μεταγενέστερη πράξη. Είσαι πολύ πιο πιστικός εάν έχεις πραγματικά αντιμετωπίσει με πολιτικές τις οποίες θα έχεις. Και νομίζω ότι στην περίπτωση της Ελλάδος αυτό ήταν μια ευκαιρία, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα Natura κλπ, με τα οποία θα μπορούσαν περιοχές στο Αιγαίο να πάρουν και μια άλλη όψη. Είναι καλύτερα λοιπόν να υπάρχει κατά την γέννηση της διαφοράς. Άρα το γκριζάρισμα των ημείων, που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ζωή επάνω, δεν έχουν ένα βοσκό, δεν έχουν τρεις ανθρώπους να μένουν, είναι ένα επιχείρημα στη φαρέτρα της Τουρκίας? Το γκριζάρισμα των ημείων σχετίζεται με την κυριαρχία. Ναι. Αφισβητείται η κυριαρχία. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μια βασική διάκριση που έχουμε στις διαφορές μας με την Τουρκία. Είναι άλλο η κυριαρχία και είναι άλλο η επίρρεια την οποία μπορεί να έχει ένα νησί, μικρό ή μεγάλο, ναι, σύμφωνα με την τρέχουσα ορολογία, όχι ορολογία, συγγνώμη, με τη μόδα, φιλολογία θα λέγαμε, με ορισμένες αντιλήψεις, παρεκκλίνουσες, όσον αφορά την επίρρεια λοιπόν μπορεί να έχει στην οριοθέτηση ζωνών. Επομένως, αυτό που αμφισβητείται στην περίπτωση των δύο νησίδων ή μία είναι κυριαρχία. Και για μένα είναι σαφές ότι είναι μια βάσιμη έολη θέση αυτή, διότι είναι επέκεινα των 3 μιλίων του ορίου που έχει θέσει η συνθήκη της Λοζάνης. Είναι σαφές αυτό. Είναι επίσης σαφές από την περίοδο της ιταλικής κυριαρχίας στα Δωδεκάνησα. Μάλιστα διερωτώμαι πολλές φορές πώς είναι δυνατόν να παρακάμπτει η Τουρκία επίσημες και τυπικού χαρακτήρα κινήσεις που είχε κάνει τότε με την φασιστική Ιταλία, προκειμένου μάλιστα είτε να οριοθετήσει την περιοχή. Ξέρετε, υπάρχει μέχρι και ένα συνυποσχετικό για να πάνε στο τότε διαρκές δικαστήριο διεθνούς δικαιοσύνης. Υπάρχει και απαρίθμιση νήσων, ονοματίζονται αυτά τα πράγματα. Στη συνέχεια αποφάσισαν να πάρουν πίσω το συνυποσχετικό και να επιλύσουν με διαπραγματεύσεις. Όπερ και γένετο, και υπογράφηκε ένα πρωτόκολλο μεταξύ της Ιταλίας και της Τουρκίας. Εκεί όλα αυτά αναφέρονται. Μάλιστα κάπου υπάρχει Καστελόριζο. Και αναφέρεται ο Καστελόριζο που δείχνει την ενότητα κιόλας στην περιοχή και την αντίληψη ότι δεν έχει καμία σημασία που βρίσκεται ακριβώς γεωγραφικά και αν αυτό λέγεται Αιγαίο, λέγεται Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ανήκει σε ένα σύμπλεγμα, ένα σύνολο που λέει ότι Δωδεκάνησα. Έτσι είχε μια γεωγραφική, μια σύνθεση πληθυσμού ιστορικά, η οποία ήταν πάντοτε συγκεκριμένη και επομένως δεν αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα πώς είναι δυνατόν αυτά τα γκριζαρίσματα. Γιατί βέβαια και οι προσπάθειες να επανατοποθετήσεις ένα θέμα λέγοντας ότι να δούμε τι έχει ξεχάσει ο διεθνής νομοθέτης της εποχής, εάν δηλαδή τι θα πει παρακείμενο, τι θα πει μια συνθήκη που έχει ένα κενό σε εισαγωγικά κατά την Άγκυρα
και δεν προσδιορίζει ακριβώς την κυριαρχία, αν αυτό σήμερα, 100 χρόνια μετά, έχει καμία σημασία. Κύριε καθηγητά, ακούγοντάς σας όλη αυτή την ώρα να μιλάτε και να αναλύετε το θέμα αυτό, σκέφτομαι μέσα μου ότι η Τουρκία ουσιαστικά αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που είναι κάνει γεωγραφικό ένα πρόβλημα που είναι πολιτικό. Είπαμε, ας πούμε, πριν για το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο σαφώς και είναι πολύ πιο κοντά στα παράλια της Τουρκίας από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Ναι, αντιλαμβάνομαι όμως ότι η Τουρκία βάζει ένα μεγάλο χ, επιχειρεί να βάλει ένα μεγάλο χ σε όλα τα κριτήρια που θέσατε πριν, το πληθυσμιακό κριτήριο, το γλωσσικό κριτήριο, την ιστορική συνέχεια. Αυτό το καταφέρνει διότι έχει τεράστιο μέγεθος. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος στο εξωτερικό που ακούει τα επιχειρήματα της Τουρκίας επειδή έχει να κάνει με μια χώρα τεράστια σε μέγεθος, φαντάζομαι, με διπλωματική δύναμη κτλ. Γιατί ακούγονται αστεία στον πρωτοετή φοιτητή. Πώς είναι δυνατόν ένα κράτος ολόκληρο να πορεύεται με αστεία επιχειρήματα τα οποία καταρρύπτονται τόσο άνετα? Η Τουρκία έχει μια συνέπεια στην διεκδίκηση κάποιων πραγμάτων. Η πρώτη αρχική θέση, εκεί τίθηκε όμως κατά κράτος, ήταν ότι στη διάσκεψη που έγινε, έτσι που οδήγησε στις ρυθμίσεις της σύγχρονης του δικαίου θαλάσσης, ήταν ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να. Παγίδα φόρμουλα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι πάσχουμε, είμαστε θύματα του Ερτογανοϊού, ο οποίος είναι μετάλλαξη του τουρκικού Κεμαλοϊού. Ήρθε στη ζωή μας το 2003 και ενώ υπήρχε το εμβόλιο της αποτροπής, τόσο Αθήνα όσο και Λευκοσία δεν το χρησιμοποίησα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να ισχυρίζεται ότι ελέγχει το Βορρά εντελώς και να εισηγείται όπως επιβληθεί moratorium, δηλαδή πάγωμα στις γεωτρήσεις, στο νότο, στις ελεύθερες περιοχές, θεωρώντας, προσέξτε, δεδομένα όσα ανοίγουν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, όπως έχουν χαράξει ήδη τους χάρτες, και ότι για να συζητήσουν πλέον και οι μεγάλες εταιρείες της Δύσης, είτε είναι ΕΝΗ είτε Total, θα πρέπει να συζητούν με την τουρκική εταιρεία πετρελαίων. Το moratorium θα ισχύσει για να πάμε σε λύση του Κυπριακού και εφόσον δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία η Τουρκία, από την οποία εκπιάζουν όλα αυτά τα δικαιώματα που έχουμε σήμερα και λέμε ότι ο Ερτογανοϊός μολύνει το διεθνές δίκαιο, αφού διαλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από τη λύση, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ότι θα πρέπει να παρακαθίσουμε σε διάλογο με το νέο πολιτιακό σύστημα που θα προκύψει. Θα χαθούν δηλαδή τα δικαιώματα μας για να χαράξουμε τα νέα όρια της ΙΑΟΣ επί τη βάση της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Θα πει κάποιος βέβαια ότι αυτή είναι η τουρκική ισχυρισμή. Σημασία στο εξής έχει το πώς εμείς θα τους αντιμετωπίσουμε. Όταν ακούμε ότι θα πρέπει να περάσει αγωγός προς Τουρκία, όταν επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή από την ηγεσία μας, που υπάρχει στην πραγματικότητα εναλλακτική επιλογή, είναι ο EastMed, θα πρέπει να πάμε σε συνομιλίες για χάρη των συνομιλιών, και δεν το λέω εγώ αυτό, μπορείτε, τα έχω δημοσιεύσει και δεν τα έχω διαψεύσει, στα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου. Ξέρετε τι έλεγα στον Πρόεδρο? Ναι, ξέρουμε ότι ότι η τουρκική στάση θα είναι αδιάλλακτη, αλλά πήγαινε Πρόεδρε και εμείς θα είμαστε εκεί κοντά. Αυτά όλα είναι ανεύθυνα και ακριβώς η πολιτική του εξευμενισμού είναι αυτή που έφερε ακριβώς την Τουρκία να αλωνίζει στην Κυπριακή ΑΟΣ και τον Ερτογανοϊό να μεταφέρεται στις θάλασσες του Αιγαίου, στις θάλασσες της Κρήτης και όπου θεωρεί ότι υπάρχει γαλάζια πατρίδα. Είναι γι' αυτό που γράφετε στην ανάλυση σας σήμερα στη σημερινή της Κυριακής, ότι η Τουρκία δεν κινδυνεύει από την Ελλάδα και την Κύπρο? Η Τουρκία κινδυνεύει από τον ίδιο τον Ερτογάν. Δηλαδή δεν έχει αντίπαλο αυτή τη στιγμή ο Ερτογάν, παρά μόνο τον κακό Ερτογάν. Διότι εάν υπήρχε αποτροπή, για να κατανοήσει ο κόσμος, βρισκόμαστε στο εξής στάδιο. Ή η Τουρκία θα επιβάλλει διαπυρώς και σιδήρουτες απόψεις της, ή θα τις επιβάλλει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Ή θα πρέπει εμείς να αρπάξουμε τις συγκυρίες, δηλαδή τα συμφέροντα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, για να αποτρέψουμε αυτή την επίθεση την οποία διχόμαστε μέσω του Ερτογανοϊού.
εμείς πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτού του πράγματος. Τουλάχιστον φαίνεται ότι στον πολιτικό κόσμο, πλην κάποιων εντελώς περιθωριακών και λίγο βαρεμένων, θα έλεγα, είναι πλέον σαφής, κανείς δεν αμφισβητεί και έχουμε απαλλαγή από όλες αυτές τις πασιφιστικές φαντασιώσεις που νομίζουν ότι ζούμε σε έναν κόσμο αγγελικό και ότι αν εμείς είμαστε, καταπολεμήσουμε τον δικό μας σοβινισμό και εθνικισμό, εισαγωγικά αυτά, ότι θα έρθουν κάποιοι από την Τουρκία με λουλούδια να μας αγκαλιάσουν και θα τρέχουμε με ξέμπλακες κοτσίδες στα λιβάδια. Λοιπόν, δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απέναντί μας έχουμε ένα ισλαμοφασιστικό και πάρα πολύ επιθετικό καθεστώς. Θα σας έλεγα επίσης ότι ο λαός μας δεν υφίσταται επί τόσες δεκαετίες θυσίες. Έχουμε πληρώσει 3 εκατομμύρια στα χρόνια στις δεκαετίες που προηγήθηκε. Τουλάχιστον πάντως πάνω από 1-3 έχουμε πληρώσει. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. Αυτοί οι εξοπλισμοί δεν γίνονται, όπως και δεν αφιερώνουμε χρόνο στη θητεία. Δηλαδή, εγώ έκανα 23 μήνες, αδερφό μου 28. Κάποιοι παλιότερα ακόμα περισσότερο. Και σήμερα υπηρετούν, είναι η νεολαία μας. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά και ξοδεύουμε τόσο χρήμα? Για να τα κονομάνε οι Άκηδες και οι Γιάννη? Το κάνει ο λαός μας αυτό, ώστε αν χρειαστεί να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον εξωτερικό εχθρό. Και αυτό δεν αντιμετωπίζεται επίσης με εξόρια. Θα το διαφωνήσω με τον φίλο μου τον Γιάννη. Δηλαδή να φοβόμαστε να πούμε, ξέρω, τη λέξη πόλεμος. Ο πόλεμος είναι κομμάτι, όπως η γέννηση, η ακμή και ο θάνατος είναι κομμάτι της ζωής, έτσι στη συλλογική ζωή των εθνών υπάρχει δυστυχώς και θα υπάρχει πάντα αυτό. Λοιπόν, γιατί ο κόσμος δεν είναι μια παγκόσμια αδερφότητα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να φοβόμαστε να το πούμε. Και δεν... Υπουργός Εξωτερικών στην εκπομπή του ΕΣΕΡΤΕΝΑ, ώρα 10 που γίνεται. Κοινώς... Απάντησε. Λυπούμε γιατί δύο υπουργοί υπεύθυνοι κυριολεκτικά για την κατάσταση στην Ελλάδα, για την άμυνα της Ελλάδας, ότι είχαν διαφορετικές απόψεις. Και δεν μπορεί να μας διαψεύσει κανείς. Προφανώς. Και το μάζεψε διαφορετικά ο κύριος Δανδιάς. Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει εδώ ο τηλεθεατής, ωραία λέει αρχηγέ, καλά κάνετε, σας τιμά, δεν μπαίνετε στα πολιτικά. Σχολιάστε όμως, ναι, έτσι, έναν απόστρατο υψηλό βαθμό αξιωματικό και μάλιστα αρχηγό γεν, τον κύριο Αντωνιάδη, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει διαψεύσει ό,τι εγγράφει στον τουρκικό τύπο ως δικές του δηλώσεις, ότι δηλαδή και η Τουρκία έχει δίκιο για αυτή τη διαφορά 6 ναυτικών μιλίων στη θάλασσα, 10 στον αέρα. Το FIR δεν έχει καμία σχέση με τον εθνικό εναέριο χώρο, άρα η Τουρκία καλώς λέει δεν παραβιάζει εκεί τίποτα. Για σχολιάστε τα λέει λίγο. Κοιτάξτε, εδώ θα πω ότι έχει δίκιο ο ακροατής. Αν δεν τα διαψεύσει, ναι, και νομίζω ότι εκφράζει πολλούς Έλληνες. Τον κύριο Αντωνιάδη τον είχα υπαρχηγό στο ΓΕΘΑ. Ναι. Ένας ευφιέστατος άνθρωπος, ένας πολύ σωστός αξιωματικός που εγνώριζε πολύ καλά τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να κάνει. Αν δεν διαψευστούν, λοιπόν, εγνώριζε αυτά... πολύ καλά τις παραβιάσεις που ακριβώς συνέβαιναν μεταξύ των 6 και των 10. Δεν θα έλεγε λοιπόν ποτέ κατ' εμέ ο τότε Αντωνιάδης αυτά που είδα και εγώ δυστυχώς ότι έχουν δεχθεί. Εκτός θεωρώ, αν έχουν παραποιηθεί. Και αν, εκτός αν έχουν παραποιηθεί. Και πιστεύω ότι έχουν. Γιατί και στο λόγο του ο κύριος Αντωνιάδης δεν είναι μειονέκτημα. Έτσι έχει ένα μικρό μπέρδεμα στις λέξεις. Θεωρώ, δεν πάω να το δικαιολογήσω. Αν είπε αυτό και μας ακούει σήμερα, τον καλό να αναθεωρήσει αυτά, γιατί οι Τούρκοι το ξέρει πολύ καλά και το συζητούσαμε και τότε και στο ΝΑΤΟ και στις αναλύσεις που κάναμε. Οι Τούρκοι παρακολουθούν κάθε, όχι ότι υποτιμώ εσάς τους δημοσιογράφους, ούτε τους πολιτικούς. Τι θα πούνε όμως αρχηγοί ναυτικού, αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων και ψηλοί αξιωματούχοι? Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και το αναλύουν και το λαμβάνουν πολύ υπόψη και το χρησιμοποιούν. Στο ΝΑΤΟ, αυτό θα χρησιμοποιηθεί στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Αν δηλαδή ένας καλόπιστος ΑΚΕΡ πει ότι του παραπονεθούμε εμείς όπως συνήθως κάνουμε, θα πει καλά, να, εσείς αρχηγός ναυτικού. Γι' αυτό καλό τον κύριο Αντωνιάδη, αν είπε αυτό που θεωρώ ότι είναι μπέρδεμα, ή αν τώρα μετά από τόσα χρόνια. Για πείτε μου, μιας και το θίξαμε, αυτή τη συσσόρευση στρατιωτικών δυνάμεων πάσης μορφής στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά αυτή την περίοδο, μιας και εσείς το δείξατε, στα θαλάσσια σύνορα, όρια, ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικά εκεί, τώρα έχει πάει και το αεροπλανοφόρο, το Charles de Gaulle, μάλιστα συνοδεύουσα φρεγάτα, είναι και ελληνική τα ψαρά. Mm-hmm. Πώς τη βλέπετε? Λέει κάτι? Κοιτάξτε, βέβαια λέει πάρα πολλά. Πάρα πολλά που δεν έχουν ελεγχθεί, ίσως ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή, έχεις Αμερικάνους, Ρώσους, Γάλλους. Αυτή τη στιγμή αυτός ο χώρος είναι ο πιο πυκνοκατοικημένος, θα λέγαμε. Έχει τα πιο πολλά πολεμικά ναυτικά μέσα στον πλανήτη. Πουθενά αλλού δεν έχουμε τόση συσσόρευση. Το ζήτημα είναι ποιες χώρες έχουν εκεί καράβια. Το θέμα είναι κυρίως ότι έχουν οι Αμερικάνοι.
που θα πούμε αν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Εν τέλει αυτό θα είναι το νόημα της ερωτήσεώς σας. Δηλαδή τόση σόρευση, τι έχει να κερδίσει η Κύπρος, τι έχει να κερδίσει η Ελλάδα. Γιατί για τους άλλους δεν μιλούμε. Είναι και καλό και κακό. Καλό είναι από την πλευρά ότι αυτοί δεν πήγαν εκεί γιατί μας αγαπούν, ούτε γιατί μας υποστηρίζουν. Ας έχουν πει κάποιες φορές ότι τέλος πάντων έχει δίκιο η Ελλάδα ή και η Κύπρος. Πήγανε για να υποστηρίξουν, να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Όλοι αυτοί που είναι εκεί έχουν γιγάντιες εταιρείες εξορίξεως πετρελαίου, έρευνων και εξορίξεως και ακριβώς, νάτος ο χάρτης. Ναι, τον είχα. Πρέπει να πω ότι αυτούς τους χάρτες, κύριε Σαχίνη, με βοήθησε αυτό ένας σταγματάρχης προς τιμήν του, που είναι κάνει τώρα το διδακτορικό του και ασχολείται με αυτά. Και έχει γνώσεις πάρα πολλές πάνω σε αυτά τα θέματα. Προς τιμήν του, ο Κώστας ο Παπαδάκης, σταγματάρχης. Στο πολεμικό μουσείο, στο στρατιωτικό μουσείο, στο Ρέθυμνο είναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι οι Γάλλοι, μάλιστα επληροφορήθηκα σήμερα ότι το αεροπλανοφόρο, το Charles de Gaulle, έχει υπερβεί το θαλασσοτεμάχιο 8 και έχει πλησιάσει πολύ στα νότια, κοντά στη Λεμεσό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ότι ζορίζεται η Γιαβούζ. Ναι, ναι. Έτσι, βεβαίως. Σε επίπεδο συμβολισμών όμως. Έτσι, ναι, ναι. Απονιώνονται αεροπλάνα, υπερίπτανται. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί και από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον φαίνεται ότι στον πολιτικό κόσμο, πλην κάποιων εντελώς περιθωριακών και λίγο βαρεμένων, θα έλεγα, που η ίδρυση του κουρδικού κράτους που κάποια στιγμή ήταν αναπόφευκτη, εμείς πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτού του πράγματος. Τουλάχιστον φαίνεται ότι στον πολιτικό κόσμο, πλην κάποιων εντελώς περιθωριακών και λίγο βαρεμένων, θα έλεγα, είναι πλέον σαφής, κανείς δεν αμφισβητεί και έχουμε απαλλαγεί από όλες αυτές τις πασιφιστικές φαντασιώσεις που νομίζουν ότι ζούμε σε έναν κόσμο αγγελικό και ότι αν εμείς είμαστε καταπολεμήσουμε τον δικό μας σοβινισμό και εθνικισμό σε εγωικά αυτά, ότι θα έρθουν κάποιοι από την Τουρκία με λουλούδια να μας αγκαλιάσουν και θα τρέχουμε με ξέμπλακες κοτσίδες στα λιβάδια. Λοιπόν, δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απέναντί μας έχουμε ένα ισλαμοφασιστικό και πάρα πολύ επιθετικό καθεστώς. Θα σας έλεγα επίσης ότι ο λαός μας δεν υφίσταται επί τόσες δεκαετίες θυσίες. Έχουμε πληρώσει 3 εκατομμύρια στα χρόνια στις δεκαετίες που προηγήθηκαν. Τουλάχιστον πάντως πάνω από ένα 3 έχουμε πληρώσει. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. Αυτοί οι εξοπλισμοί δεν γίνονται, όπως και δεν αφιερώνουμε χρόνο στη θητεία. Δηλαδή, εγώ έκανα 23 μήνες, θα πούμε 28. Κάποιοι παλιότερα ακόμα περισσότερο. Και σήμερα υπηρετούν η νεολαία μας. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά και ξοδεύουμε τόσο χρήμα? Για να τα κονομάνε οι Άγγιδες και οι Γιάννοι? Το κάνει ο λαός μας αυτό, ώστε αν χρειαστεί να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον εξωτερικό εχθρό. Και αυτό δεν αντιμετωπίζεται επίσης με εξόρια. Θα το διαφωνήσω το φίλο μου τον Γιάννη. Δηλαδή να φοβόμαστε να πούμε, ξέρω, τη λέξη πόλεμος. Ο πόλεμος είναι κομμάτι, όπως η γέννηση, η ακμή και ο θάνατος είναι κομμάτι της ζωής, έτσι στη συλλογική ζωή των εθνών υπάρχει δυστυχώς και θα υπάρχει πάντα αυτό. Λοιπόν, γιατί ο κόσμος δεν είναι μια παγκόσμια αδερφότητα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να φοβόμαστε να το πούμε. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε να πούμε και το εξής, ότι εάν χρειαστεί θα πρέπει να το κάνουμε με τόλμηρη και ή δυνατόν και με προληπτικό δικό μας χτύπημα. Αυτό διδάσκει η ιστορία. Αυτό έχουν κάνει οι σοβαρές χώρες που είναι μικρές όταν θέλουν να περασπιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό έκανε το Ισραήλ το 67, έτσι, αυτό έχουν κάνει και άλλοι. Λοιπόν, εμείς ούτε διεκδικούμε να πάρουμε πίσω την Ιωνία, ούτε να εξτρατεύσουμε ξανά στην Άγκυρα. Δεν είμαστε εμείς οι τραμπούκοι της περιοχής. Και δεν μπορούμε να απαιτούμε από το λαό μας να τα καταπίνει αυτά τα πράγματα συνέχεια. Γιατί προσέξτε, το Σκοπιανό ήταν ένα ζήτημα, αν θέλετε, ένας κίνδυνος, αν θέλετε, πιο πολύ ηθικός, ιστορικός. Δεν έχουμε πραγματική απειλή από τα Σκόπια. Μάλιστα. Για πάμε. Ακριβώς. Masum çocukların kafalarını kesen, kadınları katleden bu terör örgütlerine silahları kim veriyor? Çin rahatsız, Amerika rahatsız, Rusya rahatsız, Suriye rahatsız, herkes rahatsız. Bizim de rahatsız olmamız lazım. Rusya bastırıyor, vuruyor. Evet. Bu terörist unsurlar, yani 20 bin veya 50 bin veya 10 bin veya 5 bin terörist unsur Türkiye topraklarına girerse başımıza gelecek felaketi düşünebiliyor musunuz? Ευχαριστώντας πολύ ακριβώς το Μανώλη Κωστίδη. Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Στείλε κανένα βάζο, Μανώλη, αν βρεις. Άμβρο από Πετιμέζη θέλετε και εσείς να πάρω. Κράτα να βάζω για σιγουριά. Γατούλα γκύρας ή κανονική εψάλες. Τι γατούλα, δεν ξέρουμε. Έχει σημασία. Και τουβάν υπάρχει. Για να το δούμε. Şüphelerden memnun musun Sayın Erdoğan? Dostum siyasetinle bizi soktuğun bataklıktan memnun musun? Dış politikada aklı bırakıp Egon'la iş götürünce olanlardan memnun musun?
devletinin gücünü gösterin. O ne der, bu ne yapar demeyin. İçeride aslan, dışarıda kedi olmaktan artık vazgeçin. Πώς είναι η γάτα στα τουρκικά? Κεντί. Κεντί, μάλλον. Τον είπε κεντί, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν δέχτηκε όμως πειρά μόνο από την Αξενέρο, πώς θα δούμε, και από τον Κιλιντζάρογλου. Οικονόμου, διότι αυτό που λέμε να στείλει ένα μήνυμα στην Τουρκία, όχι. Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι η Τουρκία ξέρει στο τέλος της ημέρας ότι δεν θα γίνει τίποτα και θα την αφήσουν να προχωρήσει. Μα εδώ βλέπουμε ότι συγκρούεται άλλη με τη Ρωσία. Έχουμε νεκρούς. Βεβαίως. Συγκρούονται στο μέτωπο κανονικά και από την άλλη μιλάνε στο τηλέφωνο και τα ξαναβρίσκουν. Μα ούτως ή άλλως θα τα βρούνε. Κοιτάμε αυτό που είπε και η Αξενέ, ναι, έξω είσαι λιοντάρι, αλλά ναι, μάλλον μέσα λιοντάρι, μέσα έξω είσαι γατούλα, γιατί έχει τα συμφέροντα. Mm-hmm. Από την άλλη, δεν γνωρίζουν ποια θα είναι τα όρια συμπαράστασης της Γαλλίας και της κάθε Γαλλίας. Γι' αυτό λοιπόν καλύτερα να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε εμείς και να κάνουμε τους σχεδιασμούς μας, επειδή σε μια δεδομένη, πεταμένη, έμπρακτη, ας το πούμε, πρόκληση της Τουρκίας, θα είμαστε μόνοι μας. Προετοιμαζόμαστε παρκώς, λέτε. Εγώ νομίζω στρατιωτικά, ναι, είμαστε έτοιμοι. Αυτό που λείπει, κυρία Αναστασοπούλου, είναι η πολιτική βούληση και η αποφασιστικότητα. Κάποια στιγμή. Αυτό που το ξέρετε ότι λείπει. Δεν έχουμε μια κρίση για να πούμε λείπει. Θα σας πω. Το ξέρουμε αυτό. Να πω. Τι σημαίνει αποτροπή? Να πάμε να πολεμήσουμε αύριο? Όχι, να πολεμήσουμε. Θέμα. Δεν είναι, μην το θέτουμε τι θέλετε πόλεμο. Όχι, ναι, όχι, δεν λέμε προετοιμάζουμε αυτό, κύριε οικονόμου. Εγώ είδα στο Ρούτσερ, έτσι υπήρχε βούληση. Ναι. Από την ελληνική πλευρά. Έκανα αυτό που έπρεπε. Το λέω για να μην λέμε ότι θέλετε δεν υπάρχει βούληση. Να το αναλύσω. Θέλετε να το αναλύσω λιγάκι. Λοιπόν, σαν σχεδιασμό ήμασταν εντάξει, καλώς στείλαμε. Δεν έγιναν κάποια φρεγάτα. Δεν έχει σημασία. Επικοινωνιακά δεν το διαχειριστήκαμε σωστά. Τώρα, επιχειρησιακά, στείλαμε τη φρεγάτα έτσι χωρίς αντίκρισμα προς υπεράσπιση. Δηλαδή, ακόμη και να θέλαμε να το αποθήσουμε, να το εκδιώξουμε, δεν θα μπορούσαμε, διότι δεν είχαμε νομικό επιχείρημα. Γιατί δεν έχουμε κηρύξει ΑΟΕ. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το κάνουμε. Ένα λεπτό. Η παρουσία του Ρουτς Ρέι στην περιοχή ήταν με σκοπό να κάνει έρευνες στην υφαλοκρηπίδα. Είναι εξοπλισμένο για να κάνει έρευνες στην υφαλοκρηπίδα. Εγώ το παίρνω, κύριε καθηγητά. Η υφαλοκρηπίδα υπάρχει. Δεν χρειάζεται να κηρύξουμε κανένα. Η υφαλοκρηπίδα είναι όμως υποαμφισβήτηση της Τουρκίας. Αυτή είναι η υποαμφισβήτηση. Αλλά το Roots Race θα έκανε έρευνες στην υφαλοκρηπίδα. Επομένως η παρουσία του πολεμικού πλοίου. Πού πήγε? Πήγε στην ΑΟΣ. Στο Τριεθνές πήγε. Όχι, είναι πολύ απλό. Αυτό που λέει ο κ. Σύργος είναι σωστό. Η υφαλοκρηπίδα υπάρχει ipso facto ταπεινήσιο. Το λέει το Διεθνές Δίκαιο. Αλλά ο καπετάνιος του Φωκάτη έλεγε: φύγετε γιατί είστε υπεράνω ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Mm-hmm. Όταν επιτέλους απάντησε ο Τούρκος καπετάνιος, τι είπε? Είμαι στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας. Ναι. Και επειδή το είπε, σημαίνει ότι έτσι είναι. Όχι. Πάμε στη Συρία, κύριε Αυτό Μάζη. Αυτό που είπε ο Ιατρίδης έχει δίκιο. Και στο προσφυγικό να πάμε λίγο για να το προλάβουμε. Το θέμα της κηρύξεως ΑΟΣ, είμαι υπέρ της κηρύξεως ΑΟΣ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εάν έκανε κάποια παραβίαση το τουρκικό σκάφος, θα την έκανε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ούτως ή άλλως. Άρα, ούτως ή άλλως. Ναι, άρα ορθώς πήγε ο Φωκάς εκεί για σωστό να παρακολουθήσει. Σωστό. Συμφωνήσαμε. Όχι, αυτά τα συμφωνήσαμε. Αυτό το είπα από την αρχή. Πάμε παρακάτω. Το γεγονός ότι ο Τούρκος πρόεδρος εξακολουθεί και επαναφέρει στο τραπέζι το όπλο του προσφυγικού πρέπει να μας ανησυχήσει δεδομένες της κατάστασης που έχουμε αυτή τη στιγμή στα νησιά μας. Γιατί όλα αυτά συνδέονται. Προχθές, εχθές μάλλον, μίλησε για μία ακόμη φορά για 4 εκατομμύρια. Ναι, υπάρχει τα πιλότητας και Ευρώπη και μέσω Ελλάδα φυσικά. Υπάρχουν δύο αντικειμενικές πραγματικότητες. Η πρώτη είναι ότι η Τουρκία έχει καταγεγραμμένους 3.660.000 Σύριους πρόσφυγες στο έδαφος της. Επισήμως καταγεγραμμένους από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Άρα είναι υπεράνω πάσης αμφιβολίας αυτός ο αριθμός. Και έναν μεγάλο αριθμό Σύριων που έχουν μπει κρυφά μέσα διότι δεν τους επιτρέπουν να μπουν. Και η δεύτερη αντικειμενική... Το μέτωπο θα δημιουργήσει κύματα τώρα. Είναι όπως το λέει ο πρόεδρος. Η δεύτερη αντικειμενική πραγματικότητα είναι πάλι σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας από τη Συριακή πλευρά είναι 120.000 άτομα. Είς. Αυτά είναι αντικειμενικά στοιχεία. Mm-hmm. Και είναι φυσιολογικό ο Ερντογάν να μην θέλει να δεχθεί άλλους 120.000 στο έδαφος του. Από εκεί και πέρα. Τα εκατομμύρια όμως, που λέει πού βρίσκονται.
Γιατί είναι 3-4 εκατομμύρια. Είναι 3.660.000. Όχι, αυτή είναι. Αυτό λέει ότι θα έρθουν άλλα τόσα. Βαδίζουν, λέει, προ την Ελλάδα. 3 εκατομμύρια στην περιοχή του Ιντλίπ μένουν περίπου 2.700.000 ναι. άτομα, τα οποία υποθέτει ότι άμα αρχίσουν επιχειρήσει θα φύγουν όλοι μαζί στην Τουρκία. Αυτή είναι η μία πραγματικότητα. Η άλλη πραγματικότητα είναι ότι και η Ελλάδα και η Ευρώπη είμαστε όμοιροι των διαθέσεων του Ερντογάν πόσο θα ανοίξει την κάνουλα. Μάλιστα. Το λέω αυτό διότι όταν έχεις μια χώρα που έχει σχεδόν 4 εκατομμύρια Σύριους μόνο, δεν λέω τους άλλους, εύκολα μπορεί να σε αποσταθεροποιήσει από μια στιγμή στην άλλη, ανοίγοντας την κάνουλα. Μάλιστα. Παρένθεση, άκουγα προηγουμένως που μιλούσαν οι προηγούμενοι δημοσιογράφοι για το θέμα του μεταναστευτικού. Να θυμίσω ότι τον Οκτώβριο του 2015 περνούσαν από την Ελλάδα καθημερινώς, μπαίνανε στην Ελλάδα 9.000 άτομα. Εντάξει, αλλά έφευγαν. Έφευγαν. Ήταν ανοιχτά. Όχι, άλλο λέω. Ότι ο αριθμός που μπορεί να τώρα, εμείς είμαστε στα όρια μας με 100 άτομα την ημέρα. Ναι, ναι. Φανταστείτε ναι, μια κατάσταση αυτή. Στην οποία μπορούν να έρθουν 9.000 άτομα. Είναι μπορεί πράγμα... να το ξαναζήσουμε αυτό, λέτε. Όμως, ελπίζω πως όχι. Έχουν όμως ήδη συσσωρευτεί πάρα πολύ στα νησιά αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητή. Έχει δημιουργηθεί μια παγιωμένη κατάσταση πια. Στα νησιά η κατάσταση είναι απελπιστική, δεν το συζητώ. Άλλο λέω ότι ο αριθμός αυτών που μπαίνουν μέσα, ο οποίος μας φέρει στα όρια μας, είναι πολύ μικρός σε σχέση με τις δυνατότητες της Τουρκίας, όπως την είδαμε τον Οκτώβριο του 2015, όπου μπαίνανε 9.000 άτομα την ημέρα. Εάν δεχθούμε δηλαδή τέτοιο όγκο ανθρώπων να προσπαθούν να μπουν μέσα στη χώρα, ναι. αποσταθεροποιεί. Δεν υπάρχει θέμα. Ναι, εντάξει, πιστεύω ότι θα σταματήσουμε με άλλους τρόπους. Mm-hmm. Αλλά αποσταθεροποιεί και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Κύριε Μαζί, υπάρχει εκεί λοιπόν, κύριε Μαζί. Υπάρχει λύση εδώ. Ή θα ζούμε αυτό το γαϊτανάκι προκλήσει τη Τουρκία στην Μεσόγειο, αλλιώς απειλώ με το προσφυγικό. Ναι, εγώ θα πω το εξής. Κάθε φορά που προτείνω τα μέτρα που προτείνω, μου λένε μα δεν θα το δεχτεί η Τουρκία. Και απαντώ ότι η Τουρκία δεν θα το δεχτεί. Η Ελλάδα έχει δικαίωμα να μην δέχεται αυτή την κατάσταση. Ρητορικό το ερώτημα. Μα αφού υπάρχει μια συμφωνία. Ποιες συμφωνίες. Τώρα αυτά αλλάζουν από την μέρα στην άλλη. Πώς αλλάζουν. Δεν τηρούνται κανονικά οι συμφωνίες αυτές. Μπορούμε κάλλιστα να παρέμβουμε και να ανακόψουμε τις πορείες αυτές, τις ροές, με τον τρόπο που είπα. Δηλαδή Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάθεσης Ελληνικό. Έχεις τα στίγματα των σκαφών, τα στέλνεις και σπέβδεις προς περισυλλογή και διάσωση στο SRR το τουρκικό. Το τουρκικό, μάλιστα. Γιατί υποχρεούσε από το Δίκαιο της Θαλάσσης να σώσει τους ανθρώπους. Ωραία. Εάν αυτό το κάνεις μία φορά, δεν θα το ξανακάνεις δεύτερη. Δεν θα το δεχτούν οι Τούρκοι, λέτε. Έτσι. Να είσαι στο χώρο. Λοιπόν, αλλά εδώ χρειάζεται αποφασιστικότητα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Αυτό γίνεται, κύριε Συρίγο, να ρωτήσουμε. Μια και είναι βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία ο κύριο Συρίγο, είναι μια λύση αυτό. Νομικά γίνεται. Και νομικά είναι στέκει, βέβαια. Όταν πράγματι, όταν βλέπει κάποιο σκάφο σε κίνδυνο, ανθρώπου σε κίνδυνο, είσαι υποχρεωμένο να πρέπει να του διασώσει από το διεθνέ δίκαιο και επίση όταν υπάρχουν και σκάφη χωρί σημαία, γιατί τα σκάφη αυτά είναι χωρί σημαία, έχει δικαίωμα να πάρει μέτρα. Από εκεί και πέρα. Δεν είναι στα δικά σου ύδατα ή στα τουρκικά. Το θέμα είναι ότι οι αποστάσεις είναι εξαιρετικά μικρές. Στοιχείο για παράδειγμα, οι αποστάσεις είναι 4 μίλια από τη μια ακτή στην άλλη. Στην Κίνα γελάει. Γελάει πολύ. Είναι στην Ταϊλάνδη. Είναι εδώ στη Μέση Ανατολή. Είναι το γέλιο του Κάιν που συνεχίζει να λιώνει το κεφάλι με την πέτρα του Άβελ. Παντού οι άνθρωποι έχουν ένα πρόσωπο αποκρουστικό φρίκης, η ανθρωπότητα ολόκληρη. Στην Κίνα το δικτατορικό καθεστώς, το ολοκληρωτικό καθεστώς της Κίνας τους φέρνει μέσα στο δρόμο είτε έχουν είτε δεν έχουν πυρετό. Αν μάλιστα έχουν, τους πλακώνει στο ξύλο για να τους βάλει μέσα σε κυβότια που μοιάζουν με ψυγεία ή χρηματοκιβώτια ή τα είδατε όλοι στα δελτία ειδήσεων. Σήμερα το να προσβληθείς από έναν κοροναϊό ή κορανοϊό που όπως τον λένε έναν ιό γρίπης που είναι μεταλλαγμένος και ενδέχεται να έχει περάσει στον άνθρωπο από μυρμικοφάγο ή φίδι από μια λαϊκή αγορά φιδιών και διαφόρων ερπετών εκεί που τα τρώνε και τα αγοράζουνε, για να είσαι άρρωστος στην Κίνα πρέπει
να συλληφθείς, μόλις σε εντοπίσουν, να σου σπάσουν το λαιμό όπως είδα. Μιλάμε για εικόνες απίστευτης φρίκης. Άρρωστοι άνθρωποι που φοβούνται την απομόνωση, φοβούνται αν θέλετε την καραντίνα, φοβούνται το να μπουν σε ένα δωμάτιο και να τους πετάνε φαγητό από κάτω. Ούρλιαζαν μέσα στο δρόμο, ούρλιαζαν την ώρα που τους έπιαναν οι αρμόδιοι, οι περίπολοι που ήταν εκεί και στη συνέχεια τους έβαζαν σε κουτιά. Αυτή είναι η εποχή μας, 2020. Κίνα. Πιο κάτω, στην Ταϊλάνδη, ένας εκπαιδευτής σκοποβολής, Τζόκερ, κανονικός Τζόκερ, σκότωσε, αν θυμάμαι καλά, το νούμερο 29 ανθρώπους. 27-29, τι σημασία έχει, αγάπη μου? Τι σημασία έχει? Σκότωνε συνέχεια, πατούσε τη σκανδάλη, το ανέβαζε αυτό στο διαδίκτυο, τη φρίκη του, και έλεγε, φίλες και φίλοι, πονάει το δάχτυλό μου από το πάτημα της σκανδάλης. Δεκάδες οι τραυματίες, δεν έχουμε μάθει ακόμη πόσοι θα επιβιώσουν της δολοφονικής μανίας του θεριστή, του Δημίου, που βγήκε στους δρόμους της Ταϊλάνδης, ξεκινώντας, σκοτώνοντας τον ανώτερο αξιωματικό του, επειδή έτσι λέει, έτσι λένε τα ειδησιογραφικά πρακτορία, τον έριξαν σε μία κτηματομεσητική αγορά, στην αγορά ενός οικοπαίδου. Το πιστεύει κανένας ότι σκότωσε τόσους ανθρώπους? 27-29, δεν θυμάμαι ακριβώς τι σημασία έχει, και άφησε πίσω του 60 τραυματίες που δεν ξέρουμε πώς θα επιβιώσουν, μέχρι που τον εξετέλεσαν, τον σκότωσαν οι δυνάμεις ασφαλείας. Και εδώ στην περιοχή, Τζόκερ, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα με τη μορφή Προέδρου, Σουλτάνου. Ο Ταγίπ θέλει να τα τρυπήσει όλα. Ήδη εξήγηλε. Πήρε και τρίτο γεωτρύπανο και εξήγηλε γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, πιο κάτω λίγο από την Κρήτη, πιο κάτω λίγο από το Καστελόριζο. Αύριο, δεν ξέρω, μπορεί να θέλει να τρυπήσει την Πειραϊκή εδώ, την Καστέλα, να πάει έξω από το Θερμαϊκό, δίπλα στο Λευκό Πύργο, εκεί στα παράλια, να πει ότι είναι δικός του ο Λευκός Πύργος, η Θεσσαλονίκη. Έχουμε να κάνουμε με ένα τζόκερ πολιτικό, ο οποίος έχει αναστατώσει όλη την περιοχή της Εγγύς Ανατολής. Κυρίες, κύριοι, θα σας πω πολλά. Επέστρεψα από σήμερα εδώ στο Action 24, έναν φιλόξενο σταθμό. Έχω εργαστεί και στο παρελθόν. Επέστρεψα από σήμερα, σήμερα κάνω πρεμιέρα εδώ, μαζί με τον αγαπημένο μου Αστερίξ, που με αγαπάει πάρα πολύ, αυτή η μουσούδα εδώ, με αυτή τη μαύρη μύτη, και τον οποίον έχω όχι απλά μασκό της εκπομπής, είναι το γούρι μου και κυρίως είναι ο φίλος μου. Είναι ο καλός μου φίλος. Εάν με ρωτήσετε πού πάει το πράγμα με την Τουρκία ή πού πάνε τα ελληνοτουρκικά, με ακούτε κάθε πρωί στα παραπολιτικά FM, ξέρετε τις θέσεις μου, αυτές που αναπτύσσω εδώ και χρόνια. Χθες βέβαια για μια ακόμη φορά ο κύριος Γιούγκερ με επιβεβαίωσε σε όσα λέω για το μνημόνιο και κυρίως... Αυτό είναι ένα άλλο θέμα με τον Οντέρ, και... έτσι που συμμετείχε σε αυτή τη σύσκεψη εκεί πέρα στην Προύσα. Απαράδεκτο. Και θα πρέπει να επέμβει και ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Εισαγγελέας να εξετάσει τι κάνει ο κύριος Οντέρ. Ο κύριος Οντέρ, που είναι ο δήμαρχος του Ιάσμου, αντί να ασχοληθεί με τα προβλήματα του Δήμου, ασχολείται με άλλα πράγματα και δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να ληφθούν και κυρώσεις και μέτρα. Να μην τα αφήνουμε έτσι, γιατί τα αφήσαμε τόσα χρόνια και φτάσαμε στο σημείο σήμερα στη Θράκη να υπάρχει πρόβλημα με τους ψευτομουφτίδες, με το προξενείο και με κάποιους σαν τον Οντέρ. Μα ο Ζαλ είχε πει. Δεν χρειάζεται να κάνει επιθετική κίνηση η Τουρκία στα νησιά. Θα στέλνει προγεφυρώματα. Δεν... 2 εκατομμύρια αν στείλω τελείωσε. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να ρίξω σφαίρα. Άρα λοιπόν κύριε Δράκα, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Άμεσα. Μέτρα όπως προβλέπετε. Ναι, αλλά δεν το βλέπουμε. Πέστε μου παρακαλώ. Ναι. Κύριε Πτέραγε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία. Να είστε καλά. Εδώ. Επίσης κύριε Περιφερειάρχα, είμαστε σε επαφή άλλωστε σχεδόν κάθε μέρα. Πάμε τώρα σε ένα θέμα
που αφορά ανθρώπους, κυρίες και άνδρες που έχασαν τα μαλλιά τους. Από ορμονικές διαταραχές, από στενοχώρια, από κάποια ξαφνική στενοχώρια, από προϊόντα που ήταν άσχημα, ήταν κακά και κάνανε, αν θέλετε, επίπονη για τον οργανισμό, για τα μαλλιά χρήση. Θα πάμε λοιπόν στο πώς μπορείτε να ανακτήσετε το χαμένο look, να αποκτήσετε καινούργια μαλλιά. Λάθος πρώτο. Δεύτερον, οι κατευναστικές δηλώσεις που κάνουμε συνεχώς δεν είναι προς σωστή κατεύθυνση. Το διεθνές δίκαιο. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Κύριε Βελόπουλε, εμείς δεν είμαστε δίκαιο. Τουρκία. Αν κάνουμε και εμείς εμπριστικές δηλώσεις όπως ο Ερντογάν, θα γίνουμε ίδιοι. Όταν σου λέω όμως ότι τα στην παγίδα του. Όχι, όχι. Αυτά είναι τα παραμύθια που λέμε εδώ 40 χρόνια. Η παγίδα είναι στημένη ήδη. Η Χάγη είναι η παγίδα. Θα σας πω το εξής. Επειδή επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο. Θα σας απαντήσω. Λέμε για το διεθνές δίκαιο. Εγώ θα πω στον ελληνικό λαό ποιες εταιρείες έχουν επενδύσει στην Τουρκία. Ρενό, Fiat, Toyota, Hyundai, Mercedes, Chrysler, έτσι. Αυτό γιατί το λέτε αυτό. Είναι κακό. Τεράστια συμφέροντα, τα οποία δεν θέλουν να γίνουν κακά, εντός εισαγωγικών, με την Τουρκία. Μην επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο συνεχώς. Το δίκαιο είναι με το συμφέρον. Είναι δύσκολο μια Ιταλία που έχει επενδύσει, μια Γερμανία. Αυτό πάει και με το δίκαιο του ισχυρού, έτσι όπως το λέτε. Ακριβώς αυτό. Επομένως, άρα πρέπει να είμαστε ισχυροί. Εμείς είμαστε μια μικρή χώρα, άρα δεν πρέπει. Ισχύ, όχι. Και θα είμαστε συνέχεια να τρώμε σφαλιάρες. Στο πολεμικό ναυτικό η Ελλάδα έχει υπεροπλία. Μην κοροϊδευόμαστε στον ελληνικό, αλλά με τα αλήθεια. Αλλά καλά στρατιωτικά. Ο Νικηφόρος, είπε ο κυβερνήτης, δεν είστε στα χωρικά στην υφαλοκρηπίδα σας. Σας καλούμε. Απάντησαν αυτοί ότι είμαστε τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει έφυγε. Πού πήγε όμως? Πήγε στην ΑΟΣ της Κύπρου, στο θαλασσοτεμάχιο 8, όχι 8, στο 6 αυτό στην πλευρά που αμφισβητείτε. Δηλαδή το διώξαμε και πήγε και καταστρατήγησε την κυριαρχία πλέον και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Εκεί τέλειωσε. Έφυγε από εμάς. Άρα δεν μας απασχόλησε. Μα είναι ντροπή. Το λέω αυτό και σημειώστε το. Θεωρώ ντροπή. Αντί, αν πήγαμε να το κυνηγήσουμε, έπρεπε, δεν λέω να το βυθίσουμε, ούτε το ξέρετε από χαρακτήρα ότι δεν είμαστε παλικαράδες. Θα μιλούμε και θα λειτουργούμε σοβαρά. Δεν το βυθίζουμε το καράβι εύκολα. Γιατί αυτό μας βάζει σε πόλεμο. Και δεν θέλει η Ελλάδα να είναι ο πρωταγωνιστής του πολέμου. Να πολεμήσει, ναι, αλλά δεν μας συμφέρει, αν το θέλετε. Αλλά από την άλλη πρέπει να δείχνεις και αποφασιστικότητα. Αλλά να δείχνεις αποφασιστικότητα. Ναι. Δηλαδή, γιατί εγώ θέλω διώξαμε. Να θυμίσω ότι είσαι αρχηγός στρατιάς στον Εύρο. Στην κρίση, μάλιστα, στην κρίση των ημείων, ελήφθη πολύ σοβαρά απέναντι στην Ανδριανούπολη ότι ένας κουζουλός στρατηγός, έτσι σας περιγράψαν, έχει κόψει κάθε επικοινωνία με το Πεντάγωνο και εφαρμόζει αυτό που ξέρει σε περίπτωση διαχείρισης κρίσεως, είναι έτοιμος να περάσει ναι, απέναντι. Αυτό πρέπει να με μια επιστράτευση. Μα και ο πλοίαρχος θεωρώ ότι και είναι γενναίοι όσοι διοικούν ναι. Και κυβερνούν καράβια και όσοι έχουν ευθύνη διοικήσεων ή κυβερνήσεων. Ο άνθρωπος, αν αφήνεται να εφαρμόσει τα σχέδιά του ή τους κανόνες εμπλοκής που έχουν αποδεσμευθεί κάμποση, μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Αλλά βλέπετε η πολιτική ηγεσία, Υπουργείο Εξωτερικών, κινείται με κάπως άλλα κριτήρια. Θα έλεγα με μια μεγαλύτερη ευελιξία. Μην νομιστεί ότι μιλώ για πόλεμο. Προφανώς. Μια ευελιξία. Όμως πρέπει να μας μείνει. Τι θα πούνε οι αδελφοί μας Ελληνοκύπροι? Τι θα πούνε για το δόγμα του ενιωμένου χώρου? Που θέλει πολλά να γίνουν σε αυτό και που έχουν γίνει και που είναι η μόνη ελπίδα μας. Δηλαδή, τι θα πούνε, το διώξαμε από εκεί που νομίζαμε, που θεωρούμε, που ήταν η υφαλοκρηπίδα μας και το στείλαμε στην ΑΟΣ, που αυτή τη στιγμή η ΑΟΣ είναι επίσημα ανακηρυγμένη και οριοθετημένη από την Κύπρο. Αρχηγέ μου, πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπω εδώ πάρα πολλά ερωτήματα. Τη συζήτηση, έτσι όπως διέρευσε Υπουργού Εθνικής Αμήνης και